Εκεί οι εθελοντές, τώρα πάμε σε άλλους εθελοντές, στην Αποστολή Αγάπης προχωρούν σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, καθώς από τη μία ανακυκλώνουν προϊόντα και από την άλλη κατασκευάζουν νέα. Κατασκευάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Θέλω να πάμε στην κυρία Κατερίνα Κατσαμπουξάκη. Είναι συντονίστρια, εθελόντρια στην Αποστολή Αγάπης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, δύο ξεχωριστές δράσεις. Η μία είναι αυτή που ανέφερα, σωστά, ανακύκλωση και δημιουργία νέων προϊόντων ξεχωριστών, και η άλλη είναι βέβαια μία, αν δεν κάνω λάθος, με το Λαούτο και κάποια ξεχωριστά μαθήματα, σωστά. Βεβαίως, πολύ σωστά. Λοιπόν, πολύ πάμε σωστά. Να ξεκινήσουμε με την ανακύκλωση που έχει σχέση με την προηγούμενη σύνδεση. Βεβαίως. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Απλά εμείς έχει μπει ως προς το πλαστικό, ως προς το μέταλλο. Για ανακύκλωση γίνονται κάποια άλλα προϊόντα μέσα από αυτά τελικά. Εμείς αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο, θέλουμε να ξυπνήσουμε τον καλλιτέχνη που έχει ο καθένας μέσα του, διότι όλοι έχουμε ένα καλλιτέχνη μέσα μας, κρυμμένο. Θέλουμε με πράγματα τα οποία όλοι έχουμε μέσα στο σπίτι μας, όπως είναι κλωστές, όπως είναι υφάσματα, κουμπιά και διάφορα άλλα, μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, από κοσμήματα, μικρές, μεγάλες κατασκευές, μπορούμε να στολίσουμε ρούχα παλιά και να τα κάνουμε καινούρια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Απευθυνόμαστε σε μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά μάλλον, μέχρι κάθε ηλικία, θα έλεγα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση που ξεκινάει η αποστολή. Και θα θέλαμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας για να μπει στον κόσμο της δημιουργίας και να μάθει τι σημαίνει ανακύκλωση, πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε διάφορα υλικά, και επίσης να του δώσουμε όσο μπορούμε την έννοια του εθελοντισμού μέσα από αυτό, μια και η ομάδα μας είναι γνωστή πλέον για τον εθελοντισμό. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί σε εθελοντική Βεβαίως. Βάση. Όλοι ενδυνάμει εθελοντές είμαστε. Δεν παίζει ρόλο Ακριβώς. βέβαια ηλικία, σωστά. Μπορεί να σας καλέσει να απευθυνθεί, να σας βρει στα social. Πολλές οι επιλογές. Βεβαίως. Μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς ναι. μέσω των social, στην ομάδα μας. Μπορεί σε μήνυμα, μέσω μηνυμάτων, μέσα πάλι από την ομάδα μας ή από την σελίδα μας, την Αποστολή Αγάπης. Ναι. Έτσι ώστε να κανονίσουμε και να φτιάξουμε γκρουπάκια ανάλογα με τις ηλικίες και με το ποια ακριβώς τεχνική θέλει να κάνει ο κάθε ένας ή η κάθε μία. Που έχει να κάνει με την ανακύκλωση. Να αναφερθούμε και στο Λαούτο. Δυστυχώς δεν είμαι η αρμόδια. Μία ξεχωριστή είμαι δράση. Γνωστός, ακριβώς. Πολύ γνωστός καλλιτέχνης, εξαιρετικός, ο οποίος κάποια στιγμή, ο κύριος Φραγκεδάκης, ο οποίος κάποια στιγμή ευελπιστώ να μπορέσει να βγει ζωντανά στον αέρα και να σας πει βέβαια. Σχετικά με το δικό του το αντικείμενο. Βέβαια, μαθήματα που θα γίνονται και στον χώρο της Αποστολής Αγάπης, βέβαια, μια ξεχωριστή Βεβαίως, κίνηση, θα το πιάσουμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για την ανακύκλωση Βέβαια. Και για τη δράση την οποία ξεκινάμε με πάρα πολύ αγάπη και πολύ πολύ χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ εγώ. Λοιπόν,